Με τη μέθοδο ανίχνευσης του φρουρού λεμφαδένα, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να γλιτώσουν το χειρουργείο για λεμφαδενικό καθαρισμό και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ειδικός χειρουργός μαστού, Γιώργος Παπάζογλου, μας εξηγεί τα πλεονεκτήματα αλλά και την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης μεθόδου για τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Κύριε Παπάζογλου, εξηγήστε μας τι είναι ο λεμφαδένας φρουρός. Ο λεμφαδένας φρουρός είναι ο πρώτος λεμφαδένας ο οποίος απάγει τη λέμφα από το μαστό, δέχεται δηλαδή τη λέμφα από το μαστό, και είναι ο πρώτος ο οποίος θα δεχθεί τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο. Πώς εντοπίζεται ο λεμφαδένας φρουρός? Έχουμε δύο τρόπους, δύο μεθόδους ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού. Ο ένας είναι με την έγχυση ραδιοκολοειδούς ουσίας και ανίχνευση με γάμα κάμερα προεγχειρητικά στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής του νοσοκομείου και διεγχειρητικά με μία συσκευή probe, που είναι μία φορητή γάμα κάμερα, τον ανιχνεύουμε εμείς την ώρα του χειρουργείου. Ο δεύτερος τρόπος είναι με την έγχυση χρωστικής ουσίας, περιθυλαία, αναμονή περίπου 10 λεπτά για να πάει η ουσία από τη θηλή στη μασχαλιαία κοιλότητα, και εντοπίζουμε τη γάμα κάμερα το λεμφαδένα, ανοίγουμε και τον βρίσκουμε hot and blue, δηλαδή hot μας δίνει σήμα ότι, με τη γάμα κάμερα ότι είναι αυτός, και τον βλέπουμε μπλε χρωματισμένο, οπότε έχουμε κάνει το συνδυασμό και ξέρουμε ότι αυτός είναι ο λεμφαδένας. Τον αφαιρούμε, τον στέλνουμε για ταχεία βιοψία. Εφόσον είναι αρνητικός, το χειρουργείο μας τελειώνει εκεί. Δηλαδή η γυναίκα γλιτώνει από τον μασχαλιαίο καθαρισμό. Εάν είναι θετικός, προχωρούμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Γιατί είναι σημαντική η εξέταση του φρουρού λεμφαδένα? Είναι σημαντική διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν αρνητικούς λεμφαδένες και μπορεί να υποβληθούν σε μια επέμβαση μασχαλιαίου καθαρισμού επειδή έχουν την όσο του καρκίνου του μαστού. Ενώ με την τεχνική αυτή, κάνοντας το λεμφαδένα φρουρό, βρίσκουμε τον λεμφαδένα και αν είναι αρνητικός, έχουμε υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας, το οποίο είναι 96%, δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα λοιπόν όταν ο λεμφαδένας φρουρός ανεβρίσκεται διηθημένος? Όταν ο λεμφαδένας είναι διηθημένος, προχωρούμε σε λεμφαδενικό καθαρισμό. Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα μετά από ένα χειρουργείο λεμφαδενικού καθαρισμού? Το χειρουργείο στη μασχάλη δεν είναι άμυρο συνεπειών. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο έχει υπολογιστεί περίπου στο 5 με 20% των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε μασχαλιαίο καθαρισμό, οι οποίες θα κάνουν το λεγόμενο λεμφίδημα. Το λεμφίδημα είναι η διόγκωση του ανωάκρου, η διόγκωση του χεριού. Έχει συνέπειες και φτάνει μέχρι την αναπηρία του ανωάκρου. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.